κουβέντα να μας πείτε κι εσείς, γιατί ρωτάμε όλους τους υπουργούς και τους βουλευτές, τους ΣΥΡΙΖΑ νέους βουλευτές, να μας σχολιάσουν τα του κυρίου Πολάκη. Εσείς τι έχετε να πείτε? Τι να σχολιάσω, δεν ξέρω. Για το, κύριο... το κυβερνητικό έργο, γιατί πράγμα θέλετε. Όχι, για τον κύριο Πολάκη ρωτάω, για τις τοποθετήσεις του κυρίου Πολάκη. Ένα σχόλιο θέλουμε και από εσάς. Τι να πω για τον κύριο Πολάκη? Ξέρω εγώ τι να πω. Τι σχόλιο να κάνω, για ποιο θέμα ακριβώς πέστε μου. Για ποιο θέμα δεν έχετε γνώσει τη συζήτηση των τελευταίων ημερών? Είναι ένας επιτυχημένος υπουργός ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης, από ό,τι βλέπω κάθε μέρα από την δραστηριότητά του στον τομέα της υγείας, είναι ένας επιτυχημένος υπουργός. Για ποιο θέμα ρωτάτε? Παρακολουθείς την κουβέντα, θέλετε να μου πείτε τις τελευταίες μέρες? Τώρα μην αστειευόμαστε, εντάξει. Ποια κουβέντα, πέστε μου. Το ξέρουμε ότι είστε έξυπνοι, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, αλλά μην ξεφεύγετε τόσο εύκολα. Με ρωτάτε, κύριε οικονόμου, με ρωτάτε. Θα σας ρωτάω για τα νοσοκομεία, για τον κύριο Πολάκη, να τον κρίνετε. Για ποιο λόγο σας το ρωτήσω αυτό? Σας ρωτάω για τις επιθέσεις στην κυρία Τσικρίκα. Σας ρωτάω για τις επιθέσεις στον Παύλο Τσίμα. Σας ρωτάω για τις γενικότερες επιθέσεις στον χώρο της ενημέρωσης. Για αυτά σας ρωτάω. Συμφωνείτε με αυτά τα σχόλια? Αυτό λέω. Θα σας απαντήσω. Ο καθένας έχει τον τρόπο του να διατυπώνει τις απόψεις του. Και δυστυχώς και ο κύριος Πολάκης με τον δικό του τρόπο. Και εγώ που δεν έχω ανάλογο τρόπο παρεμβάσεων, έχουμε γίνει στόχος πολιτικών επιθέσεων. Είμαστε, θα λέγαμε κανένας, αντικείμενα εκστρατείας δολοφονίας χαρακτήρων. Αυτό γίνεται. Όχι. Εγώ το αισθάνομαι κάθε μέρα. Με βρίσκουν επειδή είμαι χοντρός, με λένε ότι είμαι απαίδευτος. Ό,τι θέλετε λένε. Πώς ντύνομαι, πώς τρώω, αν φοράω πράσινη ή μαύρη μπλούζα. Η εφημερίδα στα γράφει αυτά. Αυτό η καθημερινή, είναι. Όχι άλλες. Όχι, αυτή κοιτάξτε η εφημερίδα. Λοιπόν, και μου ζητάτε να κάνω τι, ποια κριτική για ποιον. Σας ο καθένας έχει την ευθύνη των πράξεών και των λεγόμενων του. Αυτό σας το είναι ο καθένας. Επομένως, ένας λόγος παραπάνω. Μια και έχετε δεχτεί, όπως λέτε, ρατσιστικά σχόλια. Όταν ένας συνάδελφός σας χαρακτηρίζει θεραπενίδα μια δημοσιογράφο, θα έπρεπε να πάρετε απόσταση. Θα πρέπει να πάρετε απόσταση αφού το λέτε έτσι. Επαναλαμβάνω, ο καθένας έχει την ευθύνη των όσων λέει. Τελεία. Σαφές. Και λέω, εσείς έχετε την ευθύνη των όσων λέγονται από το κανάλι σας εναντίον προσωπικά? Όχι, βέβαια, καθένας για όσα λέει. Προφανώς όχι. Ο καθένας για όσα λέει. Ρυπαρό και ρατσιστικό. Προφανώς όχι. Τίποτα, όπως είπατε, δεν υπάρχουν συλλογικές ευθύνες. Συμφωνώ. Έτσι δεν είναι. Συμφωνώ. Ο καθένας έχει την ευθύνη. Ο καθένας έχει λοιπόν την ευθύνη αυτό που λέει. Εγώ να καταδικάσω για τους Μπογδάνους. Ναι, αλλά σας ζήτησα να καταδικάσω για τους Μπογδάνους. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, μην μας βάζετε μέσα αυτή τη συζήτηση. Να σχολιάσει ο καθένας τα δικά του. Όχι, βεβαίω. Προσέξτε το. Ανήθικα πράγματα γράφουν. Ανήθικα πράγματα γράφουν. Να μιλάμε για έναν υπουργό. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό. Ξέρω γιατί μιλάμε. Για ένα σύστημα εξουσία. Αυτό είναι σήμερα. Όχι, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό για έναν υπουργό. Εκλεγμένο, ψηφισμένο, διορισμένο από τον πρωθυπουργό. Να είναι με δημοκρατικό τρόπο. Και επαναλαμβάνω. Εσείς επιδιώκετε. Και τα μίντια δεν είναι υπεράνω κριτικής. Είναι σύστημα εξουσίας. Κανείς όχι βεβαίως. Μισό λεπτό όμως, κύριε Υπουργέ. Με αυτόν τον τρόπο ασκείται μια πολιτική δολοφονίας χαρακτήρων. Πρέπει να έχετε και εσείς ως δημοσιογράφοι. Λοιπόν, σας το λέω λοιπόν. Μισό λεπτό, να κύριε. Να παροθέσω και να κλείσω μια θέση. Λοιπόν, η θέση είναι λοιπόν σαφής. Επειδή λοιπόν. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Καλή χρονιά να έχουν και τα παιδιά επίσης. Αλλά φαντάζομαι ότι εσείς που επιδιώκετε ένα σχολείο που διαμορφώνει πολίτες δημοκρατικούς, ανοιχτούς στο διάλογο και στο πνεύμα και στη σκέψη και στις απόψεις, θα θέλετε και μια αντίστοιχη πολιτική συμπεριφορά, δηλαδή μια πολιτεία η οποία εκπαιδεύει τους πολίτες ανοιχτούς στο διάλογο, στην αξιοπρέπεια. Βεβαίως. Και στη διαμόρφωση των διαφορετικών απόψεων. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και όχι υπερβολές. Μάλιστα. Και όχι υπερβολές. Συμφωνώ απόλυτα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ. Εδώ έχουμε να κάνουμε. Καλή χρονιά, ευχόμαστε. Και καλή επιτυχία. Καμία στοχοποίηση από κανένα. Μάλιστα. Σωστό. Τέλειος. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Συμφωνώ. Αυτή είναι η στάση μου. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.